Ευχόμαστε το φως το Πανάγιο, του Αγίου μας Τριαδικού Θεού να λάψει στις καρδιές όλων μας και να έχουμε αληθινά φώτα και όπως έλεγε ο μακαριστός πλέον ο επίσκοπος του Λακαρνανίας Κοσμάς να έχουμε θεοφάνεια πάντοτε σε κάθε στιγμή της ζωής μας να φανερώνουμε τον Θεό με τη ζωή μας και να φανερώνεται ο Θεός στη ζωή μας, ο Πανάγιος Τριαδικός Θεός. Αλλά για να γίνει αυτό, όπως έλεγε και ένας άλλος σύγχρονος μακαριστός και αυτός αγιασμένος γέροντας, ο ιερομόναχος ο πατήρ Σάββας Αχιλλέος, θα πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά, γιατί κάθε τι που μας συμβαίνει, είτε καλό είτε κακό, έχει κάποια αιτία. Και συνήθως υποφέρουμε εδώ στη γη άνθρωποι από διάφορα νοσήματα, είτε σωματικά είτε ψυχικά, είτε από διάφορα συμβάματα, ατυχήματα τα λέμε ή δυστυχήματα, αλλά όλα, όπως έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Σάββας Αχιλλέος, αγιασμένος άνθρωπος, όλα έχουν μια αιτία και αν ψάξει ο άνθρωπος θα τη βρει την αιτία και πρέπει να ερευνούμε, να βρίσκουμε τις αιτίες γιατί μας συμβαίνει το ένα και το άλλο. Μήπως κάπου παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού σε κάτι. Μήπως κάτι δεν το θεωρούμε σημαντικό. Μήπως κάτι δεν το γνωρίζουμε. Και γι' αυτό οφείλουμε να ερευνούμε τα γραφάς. Όπως μας λένε και οι Άγιοι Πατέρες. Και να ερευνούμε και τους Αγίους Ιερούς Κανόνες. Οι οποίοι είναι οδηγοί στη ζωή μας. Δεν είναι κανόνια για να μας σκοτώσουν. Όπως λέει ο Άγιος Απόστολος, ο Άγιος Παΐσιος. Αλλά είναι κανόνες που πρέπει να τους λαμβάνουμε υπόψη μας, γιατί εάν δεν τους λαμβάνουμε υπόψη μας, όπως έλεγε και ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, οι κανόνες λέει εκδικούνται. Πολλές φορές κάποιοι βαρύνονται γιατί τονίζουμε κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου, να μην βάφονται οι γυναίκες, να μην φοράνε παντελόνια οι άντρες κλπ, να έχουν ευπρεπή παρουσία. Αυτά βεβαίως θα πει κανείς είναι δεύτερα, αλλά όμως είναι και αυτά εντολές του Θεού και δεν πρέπει να τα παραθεωρούμε. Υπάρχει μια αναφορά στο βίο της Αγίας Θεοδόρας, η οποία πέρασε τα τελώνια και γύρισε πίσω και τι λέει εκεί, ότι αυτή η Αγία γυναίκα κόντεψε να κολλαστεί γιατί δύο φορές τη ζωή της είχε βαφτεί και πέρασα λέει με πολύ κόπο γιατί πλήρωσε ο πνευματικός μου. Είχε εξομολογηθεί δηλαδή αυτές τις δύο φορές που βάφτηκε. Και βλέπω πολλές φορές με λείπει τις γυναίκες αγαπημένες και να έρχονται στο ναό και να προσκυνάνε και τις Άγιες εικόνες και τον Τίμιο Σταυρό και να θέλουν να αγιαστούν, ενώ την ίδια στιγμή παραβαίνουν αυτό που λέει ο Θεός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ωφελούνται από αυτό. Το λέω αυτό όχι γιατί θα πει κανείς πρέπει να προσέχουμε μόνο αυτά, αλλά και αυτά. Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε πρωτίστως βεβαίως είναι η καθαρότητα της ψυχής μας, της καρδιάς μας, από το μίσος, από την όποια έτσι κακή σκέψη, λογισμό και επιθυμία και κατάσταση και συνέστημα. Αλλά όταν κανείς αγωνίζεται, πρέπει να αγωνίζεται νομίμως, να προσέχει όλα. Βλέπετε, ένας μπορεί να είναι πολύ καλός αθλητής, αλλά άμα δεν ακολουθήσει τους κανόνες, αν ξεκινήσει, για παράδειγμα, πριν χτυπήσει το πιστόλι του κριτή, ακυρώνεται, όσο καλός και αν είναι. Εάν λοιπόν δεν αθλήσουμε νομίμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα στεφανωθούμε. Όποιος αθλήσει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, τηρήσει τον νόμο του Θεού, αυτός και θα στεφανωθεί. Εύχομαι λοιπόν να πάρουμε στα σοβαρά αυτή την υπόθεση που λέγεται σωτηρία ψυχής. Για αυτήν την υπόθεση μας έφερε ο Θεός την ύπαρξη, από την υπαρξία μας τίμησε με την ύπαρξη, ενώ δεν υπήρχαμε, μας χάρισε το είναι και μας χαρίζει και το έφηνε. Δηλαδή την καλή, την αιώνια καλή ύπαρξη, την αιώνια χαρά και μακαριότητα, εφόσον όμως και εμείς θελήσουμε να είμαστε μαζί Του. Εφόσον θελήσουμε να Τον αγαπήσουμε, τότε όντως προγευόμαστε από εδώ και ζούμε στην αιωνιότητα μέσα στο φως Του. Βλέπετε, σήμερα λέμε την εορτή φώτα. Φωτίζονται τα πάντα. Πώς φωτίζονται? Φωτίζονται με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που εκχέεται πλούσια σε όλη την κτήση.
Και όσο κι αν οι νεοταξίτες και όλοι αυτοί οι σιωνιστές και οι μασόνοι προσπαθούν να μολύνουν τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα και έχουν καταρτήσει σχέδια επί σχεδίων για να υποδουλώσουν τον άνθρωπο, να τον διαστρέψουν, να τον μετατρέψουν, να φτιάξουν το λεγόμενο μετάνθρωπο, να λιώσουν τη δημιουργία του Θεού, τίποτα δεν θα καταφέρουν στους ανθρώπους που θα είναι με τον Χριστό όμως. Προσέξτε, όχι σε όλους, κάποιοι θα υποκύψουν και θα λιωθούν και θα λιωθούν και οντολογικά και βιολογικά, αν δεν προσέξουν, γιατί ο διάβολος αυτό θέλει, να καταστρέψει τη δημιουργία του Θεού. Είναι ανθρωποκτόνος από αρχής. Όσοι όμως θα παραμείνουν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, θα εξομολογούνται, θα κοινωνούν, θα ασκούνται. Ξεχνάμε την άσκηση, ξεχνάμε τη σταυρική θυσία, τη σταυρική ζωή και τονίζουμε μόνο τη μυστηριακή ζωή. Όχι, χρειάζεται και η ασκητική ζωή για να σωθεί ο χριστιανός. Ασκητική και μυστηριακή ζωή. Ο χριστιανός είναι πάντα σταυρωμένος, δηλαδή πάντα κακοπαθή και εκούσια και ακούσια για χάρη του Χριστού, του εσταυρωμένου Χριστού, για να καταπολεμά τα πάθη του και να νικά τον διάβολο και την αμαρτία που πάει να μπει μέσα του. Εύχομαι λοιπόν να έχουμε αυτό το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος πάντοτε φανερό στη ζωή μας και να χαιρόμαστε από τώρα και στην αιωνιότητα μέσα στο άξιστο φως του Θεού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αγία Τριάδη φλάξη πάντας ημάς.